Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή συγκέντρωση που γίνεται μπροστά στις εκλογικές μάχες που έρχονται. Με τη σημερινή συγκέντρωση, η Τομεακή Επιτροπή Πειραιά θα ανακοινώσει και τα πρώτα ονόματα υποψηφίων για το Δήμο του Πειραιά και την Περιφέρεια του Πειραιά. Είναι όμως εδώ παρόντες, φυσικά η υποψήφια Δήμαρχος Πειραιά με τη Λαϊκή Σπύρωση Διαμάντου Εμμανουλάκου που θα χαιρετήσει μετά. Ο υποψήφιος Δήμαρχος Περάματος Βασίλης Βατίστας. Ο υποψήφιος Δήμαρχος Κερατσινίου Δραπετσόνα Γιώργος Καλαμαράς. Ο υποψήφιος Δήμαρχος Νίκαιας Ρέντι Παναγιώτης Κατηφές. Η υποψήφια Δήμαρχος Κορυδαλλού Ελευθερία Παπουτσιδάκη. Η υποψήφια Δήμαρχος Αλαμίνας Μέρη Παπαελευθερίου. Και ο υποψήφιος Δήμαρχος Έγινας Παναγιώτης Ηλίας. Είναι επίσης μαζί μας σύντροφοι οι οποίοι από τη θέση του Δημάρχου έχουν δώσει μάχες ως κομμουνιστές δήμαρχοι, ο Στέλιος ο Μπενετάτος, που ήταν Δήμαρχος Νίκαιας, και ο Γιάννης ο Πατσιλινάκος, Δήμαρχος Περάματος. Σύντροφοι από τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ στους Δήμους και τις Περιφέρειες, θα δείτε ότι πρόκειται για κόσμο με συμμετοχή στην πάλη του λαού μας, με παρουσία σε κάθε μικρή και μεγάλη διεκδίκηση των εργαζομένων για αγωνιστές. Απέναντι σε ένα μπλοκ δυνάμεων που προς ανατολισμό έχει την ενίσχυση της κερδοφορίας του κεφαλαίου, οι υποψήφοι της Λαϊκής Σπύρωσης, των ψηφοδελτίων που στηρίζει το ΚΚΕ σε περιφέρεια και δήμους, θα είναι η φωνή των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, της νεολαίας, των φτωχογειτονιών. Σήμερα, με αλφαβητική σειρά, θα ανακοινώσουμε 23 υποψηφίους για το Δήμο του Πειραιά και είναι η Γαβρίλη Αλεξία ηθοποιός, ο Γκερλές ο Μπάμπης φοιτητής μαθηματικού, ο Δελιγιάννης ο Γιάννης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Μετάλλου, ο Καρπής ο Νίκος, απόστρατος αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, η Κουράκου η Σταματίνα, πρόεδρος της Ένωσης Γονέων του 5ου Δημοτικού Διαμερίσματος, ο Λαμπράκης ο Γιώργος, μέλος της Γραμματείας της ΕΔΙΕ, ο Λεάνης ο Μιχάλης, γνωστός αθλητικογράφος, ο Μαγκανάς ο Γιάννης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΜΕΝ, ο Μαρούπας ο Βαγγέλης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και Γραμματέας της Οργάνωσης του Πειραιά, ο Μόφορης ο Γρηγόρης, πρόεδρος Σωματείου Ιδιοκτητών Συνεργείων Αττικής, ο Μπαρμπαρούσης ο Λευτέρης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κατώτερων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού, ο Στέφενσον, η Ξεκαλάκη Πόπη, εκπαιδευτικός και μέλος του Προεδρείου του ΣΟΓΕ, η Παντελάκη Ελπίδα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και Δημοτικός Σύμβουλος Πειραιά, ο Παπαϊωαννίδης ο Άρης, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, πέρσι πρόεδρος του 15μελούς του Μουσικού Σχολείου Πειραιά, ο Περάματης ο Βαγγέλης, πρόεδρος του Σωματείου Φίνικας Αγιάς Σοφιάς, η Πέτρουλα η Δήμητρα, συγγραφέας και μεγάλη ιστορία, η Ρεΐση Μαργαρίτα, μέλος του Προεδρείου του ΣΟΓΕ και πρόεδρος του Γυναικείου Συλλόγου Πειραιά, η Ρεσβάνη Αλεξάνδρα, γιατρός πνευμονολόγος, ο Σάβας Σάβας, συνταξιούχος εκπαιδευτικός και γνωστός συνδικαλιστής, ο Σφυλιόπουλος ο Στέλιος, διαμερισματικός σύμβουλος της πρώτης δημοτικής κοινότητας Πειραιά, ο Τσίκλος ο Γιώργος, ιδιοκτήτης φροντιστηρίου, η Τσουκάτου Ελεάνα, πρόεδρος του Συλλόγου ΕΤΕΠ του Πολυτεχνείου και ο Χρυσανθίδης ο Μίλτος, γιατρός πνευμονολόγος. Για την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά δίνουμε 7 ονόματα σήμερα και είναι η Γουρουντή Ανθή, μουσικός, υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πειραιά, ο Ευθύμερος ο Χάρης, πρόεδρος 15μελούς του ΕΠΑΛ Κορυδαλλού, ο Μανουσογιαννάκης ο Γιάννης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, περιφερειακός σύμβουλος, ο Ξουράφης ο Νίκος, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, ο Πατίδης ο Ηλίας, πρόεδρος της ΕΛΜΕ Πειραιά, ο Πουλικό Γιάννης ο Σωτήρης, πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας, και ο Τσελέτης ο Μάκης, αντιπρόεδρος του Συνδικάτου ΟΤΑ. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν και άλλοι υποψήφοι, καθώς και υποψήφοι για τα διαμερίσματα του Πειραιά, αλλά και υποψήφοι για τους άλλους Δήμους. Και τώρα, σύντροφοι και φίλοι, θέλω να σας διαβάσω μια δήλωση στηρίξης που μας στέλνει ο Δημήτρης Σαλπέας, καρδιολόγος, ήταν υποψήφιος δήμαρχος με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ το 1982. Και λέει,
Βρισκόμαστε μπροστά σε πολύ κρίσιμες εκλογές στην τοπική διοίκηση, τις ευρωεκλογές, αλλά και τις βουλευτικές εκλογές. Στηρίζουμε το ΚΚΕ παντού. Οι εκλογές για την τοπική διοίκηση είχαν πάντα σοβαρή πολιτική σημασία. Και σήμερα όμως διακυβεύονται πολύ σημαντικά ζητήματα. Για παράδειγμα, το Ταμείο των Δήμων και των Περιφερειών θα το πάρει για να διαχειρίζεται η Ανεξάρτητη Επιτροπή Δημοσίων Εσόδων, δηλαδή οι τραπεζίτες. Οπότε ο καθένας καταλαβαίνει τι θα κάνουν. Θα έχουμε αύξηση στη φορολογία των δημοτών και τα έργα που χρειάζεται ο λαός της πόλης μας θα παραπέμπονται στις καλέντες. Η εκταμείευση από το Δημοτικό Ταμείο θα γίνεται αποκλειστικά από την ΑΕΔΕ. Σε αυτό έχουν συμφωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, το Κίνημα Αλλαγής, ακόμα και η Χρυσή Αυγή. Και αυτό οι υποψήφοι ίδιοι το αποκρύπτουν συστηματικά. Στον Πειραιά, ο τωρινός δήμαρχος είναι εκπρόσωπος των συμφερόντων του κεφαλαίου, όπως και άλλοι υποψήφοι, το Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό για το λαό αυτόματα σημαίνει μίζερη διαχείριση του Δήμου Πειραιά, συμβιβασμός με χαμοζωή. Είναι επόμενο ότι αντικειμενικά ο δήμαρχος απουσίαζε όλη την τετραετία, όχι μόνο από τις γειτονιές του Πειραιά και τα προβλήματά τους, αλλά από όλες τις διεκδικήσεις που έπρεπε να γίνουν για τα μικρά και μεγάλα προβλήματα του λαού του Πειραιά. Εγώ θεωρώ ότι έχω την υποχρέωση να καλέσω τους συνδημότες μου να υποστηρίξουν την υποψήφια δήμαρχο Πειραιά της Λαϊκής Συσπήρωσης, που είναι γέννημα θρέμα στον Πειραιά, σήμερα βουλευτήνα, με σφυρλατημένη αγωνιστική συνείδηση μέσα από πολύχρονους αγώνες, τη Διαμάντο Μανολάκ. Έτσι θα έχουμε μια ηγέτημα αγωνιστική ταξική προσωπικότητα που θα είναι μπροστά στην οργάνωση των αυριανών αγώνων μας, που πρέπει να γίνουν για τα μεγάλα και τα μικρά προβλήματα της πόλης μας. Ας της δώσουμε λοιπόν εκλογική δύναμη για να μπορεί να ανοίξει δρόμους για τη λύση των προβλημάτων της πόλης μας. Δημήτρης Αλπέας, καρδιολόγος, υποψήφιος δήμαρχος Πειραιά με το ψηφοδέλτιο που στήριζε το ΚΚΕ το 1982.